Ανταποκρίθηκαν στο κάλεσμα και βρέθηκαν κοντύτερα στη γνώση που τους ανοίγει νέες οπτικές αλλά και ορίζοντες, λίγο πριν αποφασίσουν πώς θα πορευτούν επαγγελματικά. Ο λόγος για μαθητές και μαθήτριες που σήμερα παρακολούθησαν στο Ηράκλειο την ημερίδα επαγγελματικού προσανατολισμού με θέμα «Επαγγέλματα του μέλλοντος». Επαγγέλματα του μέλλοντος σε μια εποχή που διανύουμε, που εξελίσσεται ραγδαία με την τεχνητή νοημοσύνη, με την τέταρτη βιομηχανική επανάσταση, τα παιδιά θα αντλήσουν σημαίνουσες πληροφορίες, θα επιλύσουν απορίες και βιωματικά θα έρθουν σε επαφή με καταξιωμένους επαγγελματίες και ερευνητές ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων. Η ημερίδα πραγματοποιήθηκε από το Σύνδεσμο Ιδιοκτητών Φροντιστηρίων Μέσης Εκπαίδευσης Ηρακλείου Πλάτων με την υποστήριξη της Περιφέρειας Κρήτης και του Εμπορικού Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου Ηρακλείου, με στόχο τα παιδιά να μπορέσουν να κατανοήσουν ότι οι επιλογές είναι πολλές και πάντως σίγουρα σχετίζονται με το τι θέλει ένα παιδί να κάνει στη ζωή του επαγγελματικά και τι το εκφράζει. Μπορούμε πραγματικά να ξεκινήσουμε από μια κλασική σπουδή όπως η φιλολογία, να κάνουμε τα πτυχιακά στην υπολογιστική γλωσσολογία και να καταλήξουμε να ασχοληθούμε με το AI και το ChatGPT. Ακόμα και στο χώρο μας θα έχουμε τόσο ωραίους επαγγελματίες που έχουν το κομμάτι της διεπιστημονικότητας. Έχουν συνδυάσει τη βιολογία με τη βιοπληροφορική και τη βιοτρική ιατρική. Δηλαδή φτιάχνουν βηματοδότες, φτιάχνουν υλικά τα οποία είναι κοντά στον άνθρωπο. Επαγγελματίες μίλησαν στα παιδιά για τις επιλογές που μπορούν να κάνουν, νέα επαγγέλματα και νέα στοιχήματα όπως και συνδυασμούς σπουδών. Τα προτρέπουμε να εργαστούν προκειμένου να πετύχουν τους εκπαιδευτικούς τους στόχους. Και με την καθοδήγηση από τους καθηγητές τους στα φροντιστήρια να κάνουν και την βέλτιστη επιλογή για το μηχανογραφικό τους. Στο περιθώριο της εκδήλωσης, το ενδιαφέρον έκλεψαν φοιτητές του Πολυτεχνείου Κρήτης, οι οποίοι δημιούργησαν ένα μονοκινητήριο τύπου όχημα φόρμουλας. Είναι ένα μονοκινητήριο ουσιαστικά που μπορεί να αναπτύξει την ταχύτητα από όσο έχουμε μετρήσει μέχρι και 200 χιλιόμετρα περίπου. Και το κάνουμε develop ακόμα ώστε να μπορέσουμε να διακριθούμε και στον επόμενο διαγωνισμό στην Ιταλία που θα έρθει το καλοκαίρι. Τι καύσιμο έχει? Είναι βενζινοκίνητο. Με το δημιούργημά τους οι φοιτητές τόνισαν όχι μόνο ότι θα διεκδικήσουν διακρίσεις, αλλά θα επιχειρήσουν να έρθουν κοντύτερα με το στόχο τους, που δεν είναι άλλος από το να εργαστούν στο μέλλον σε κάποια μεγάλη αυτοκινητοβιομηχανία. Οι περισσότεροι θέλουν να ασχοληθούν με αυτό. Όσοι το αγαπάνε αυτό το πράγμα μπορούν, θέλουν να ασχοληθούν και γι' αυτό είναι και εδώ πέρα. Η ημερίδα της οποίας χορηγεί επικοινωνίας ήταν η Κρήτη TV, η εφημερίδα Νέα Κρήτη, το neakriti.gr και ο 984, ήταν όπως επισημάνθηκε μια από τις πρωτοβουλίες του Συνδέσμου Ιδιοκτητών Φροντιστηρίων Μέσης Εκπαίδευσης, που δεν παρέχουν απλά, όπως τόνισαν, μαθήματα στα παιδιά, αλλά ένα ολοκληρωμένο πλαίσιο μάθησης και υποστήριξης.